σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του κριτικού μπάσκετ το περασμένο Σάββατο στο κλειστό. Στα δύο ωράκια η αναγέννηση επικράτησε 80-64 του Όφη για την δεύτερη εθνική του μπάσκετ και μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος πανηγύρισε την παραμονή της στην κατηγορία. Έτσι το συγκρότημα του Μύρωνα Παπαδάκη το προσεχέ Σάββατο θα αντιμετωπίσει χωρίς βαθμολογική πίεση εκτός έδρας την ΦΕΑ έχοντας εξασφαλίσει μαθηματικά την παρουσία του στην κατηγορία. Ο Όφη από την άλλη χρειάζεται την νίκη στο μάτς με τον Πρωτέα Βούλα στο κλειστό του ΒΑΚ το Σάββατο και παράλληλα είτε να χάσει ο ΠΑΣ Νάξου στην έδρα του από την Κηφισιά είτε να μην τα καταφέρει ο Πανελευσμιακός εκτός έδρας στο παιχνίδι με την ΕΦΑΟ Ζωγράφου ώστε να εξασφαλίσει την είσοδό της η ομάδα του Ηρακλείου στα play-off. Παίζαμε ένα τελικό για μας, το ξέραμε ξεκάθαρα. Σίγουρα ήταν ένα τοπικό ντέρμπι. Από εκεί και πέρα για μας είχε μεγαλύτερη βαρύτητα γιατί σε περίπτωση ήττας μετά θα κυνηγούσαμε αποτελέσματα. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, έτσι πως μάθαμε για τα αποτελέσματα και τυπικά είμαστε στην κατηγορία, νομίζω έχουμε ανακουφιστεί όλοι. Πραγματικά είναι πολύ τιμητικό και για τους ίδιους τους παίκτες μου που σε ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι με το άγχος που παίζουμε στην έδρα μας, με ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο και σπουδαία ομάδα, πόσο μάλλον και τη στιγμή που είναι και τοπικό ντέρμπι, ανταποκριθήκαμε στο 100%. Δεν έχω αναφερθεί όσα χρόνια είμαι στο μάγκετ διατησία. Θεωρώ όμως αρνητικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος ότι οι αντίπαλες ομάδες είναι από την Αθήνα. Έτσι. Και δυστυχώς σήμερα αυτό κάπως φάνηκε μες στο παιχνίδι. Ότι ίσως τον Όφη δεν τον θέλουμε τόσο πολύ στις ψηλές κατηγορίες όπως ακούγεται. Έχουμε ένα στόχο, έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι που θα πρέπει να το κερδίσουμε. Δεν εξαρτιούνται πλέον όλα από εμάς. Το κριτικό ντέρμπι αναγέννηση Όφη ωστόσο είχε και μία ιδιαιτερότητα αφού ο Παντελής Μαραγκάκης ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος την απόφασή του να αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Ο 28χρονος αθλητής της αναγέννησης που επέστρεψε στη γενέτειρά του πριν από 4 χρόνια πρωταγωνίστησε σε όλη την πορεία της ομάδας από το τοπικό πρωτάθλημα ως τη δεύτερη εθνική, αγωνίστηκε κόντρα στον Όφη με σπασμένο δάχτυλο στο πόδι του και γνώρισε δικαίως τις επιφημίες των συμπαικτών του και του κόσμου. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ εδώ και 4-5 χρόνια για να φτάσουμε την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι σταματάω δικαιωμένος τον αγώνα αυτών και είμαι περήφανος για ό,τι έχουμε καταφέρει. Δυστυχώς στη ζωή υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες εξωαγωνιστικοί. Στο προσωπικό μου επίπεδο δεν θα μπορώ να βοηθήσω όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι τα επόμενα χρόνια την ομάδα. Όμως θα μείνω πιστός σε αυτό το όραμα που έχουμε κάνει όλοι μαζί. Και θα βοηθήσω την ομάδα από διαφορετικά πόστα. Θέλω να πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα δικαιωθούμε και αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε στο κριτικό μπάσκετ θα το καταφέρουμε.